τον κύριο Σωτήρη Αδαμόπουλο, προκειμένου να ακούσουμε την τοποθέτησή του. Κύριε Αδαμόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λούσιο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι υπάρχουν μια σειρά θεμάτων στην περιοχή μας το τελευταίο διάστημα, τα οποία χρήζουν απαντήσεων και θα θέλαμε Βέβαια, προσπαθήσαμε να έχουμε επικοινωνία και το προηγούμενο διάστημα. Δεν κατέστη δυνατόν δυστυχώς, είχατε και εσείς αρκετές υποχρεώσεις. Παρ' όλα αυτά, αφού είστε κοντά μας σήμερα, θα μας παραχωρήσετε λίγο χρόνο προκειμένου να ακούσουμε την άποψή σας. Καταρχάς, κύριε Αδαμόπουλε, θέλω να μιλήσουμε λίγο για το φράγμα του Νεστορίου, με το δεδομένο ότι έχουμε και μία επερώτηση που κατατέθηκε σήμερα από τον Περιφερειακό Σύμβουλο Καστοριάς, τον κύριο Δημήτρη Σαββόπουλο, ο οποίος ρωτάει σε ποιες ενέργειες θα προβεί η Περιφερειακή Αρχή, τόσο για το θέμα των εργασιών που για άλλη μια φορά έχουν σταματήσει, όσο και για το ζήτημα της μελέτης, η οποία εξακολουθεί να είναι σε εκκρεμότητα και σύμφωνα με τη μελέτη, σύμφωνα με την ερώτηση μάλλον του κυρίου Σαββόπουλου, και αυτές οι διαδικασίες έχουν διακοπεί προκειμένου να προχωρήσει και αυτό το ζήτημα. Κοιτάξτε να δείτε, όντως υπάρχει μια εμπλοκή εκεί στο φράγμα Νεστορίου. Μια ακόμη. Ο κόσμος και θα απαντήσω και ό,τι μπορώ από τώρα. Αν και έχω προγραμματίσει και μια σειρά για τις επόμενες μέρες επαφών, καταρχήν να ενημερωθεί λίγο ο κόσμος τι συμβαίνει. Ο ανάδοχος ζήτησε μια παράταση της σύμβασης γιατί θεωρούσε ότι δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο μέχρι τέλος του 2018. Εκεί οι υπηρεσιακοί παράγοντες απάντησαν όπως σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να απαντήσει η δικιά μας υπηρεσία, ότι αφού σας είχαμε δώσει τέλος του 2018 πρέπει να ολοκληρώσετε εσείς. Ο ανάδοχος είχε τις αντιρρήσεις του, υπήρχε και μια διαφορά απόψεων ανάμεσα στους υπηρεσιακούς παράγοντες, τους δικούς μας και του Υπουργείου. Εν πάση περιπτώσει έγινε μια σύσκεψη, θα το πήρατε χαμπάρι, ήρθε και ο Περιφερειάρχης πριν από δύο μέρες. Συζητήσαμε πισταμένος το τι πρέπει να γίνει σε αυτήν την περίπτωση. Βέβαια, ξέρουμε ότι η επίσκεψη του κυρίου Καρυπίδη είχε αναφορά κυρίως στο θέμα του πολυμηχανήματος, με την νέα εμπλοκή που είχε παρουσιαστεί και εκεί. Δεν λέγαμε για εκείνη την επίσκεψη. Εννοώ μια επίσκεψη προχθές, ακριβώς για το φράγμα του Νεστορίου. Μόνο για το φράγμα Νεστορίου. Αφού δημοσιοποιήσαμε φυσικά την είδηση ότι εκ νέου υπάρχει πρόβλημα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Όχι, δεν έγινε γνωστή αυτή η σύσκεψη και δεν μας ναι. Στείλατε κάποια ενημέρωση, κύριε Δαμόπουλε. Είχα σκοπό να σας το πω γιατί θα γίνουν και ενέργειες από εδώ και πέρα. Σε αυτή τη σύσκεψη με τη συζήτηση βγάλαμε μερικά συμπεράσματα. Έγινε απευθείας επαφή με το Υπουργείο τηλεφωνική και με τον Περιφερειάρχη. Την Παρασκευή το μεσημέρι θα γίνει μια συνάντηση με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και με μένα προσωπικά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τον κύριο Κασίμη και ίσως να είναι και ο Υπουργός παρόν. Κύριε Δαμόπουλε, ο κύριος Μαλλιάς πρόσφατα στο δελτίο μας είπε ότι ζητήθηκε μάλιστα συνάντηση με τον Υπουργό από τον ανάδοχο εργολάβο. Και η συνάντηση αυτή, αν και είχε κανονιστεί, την τελευταία στιγμή αναβλήθηκε και τελικά δεν έγινε. Αυτό ισχύει καταρχάς. Αυτό δεν το έχω μάθει. Δεν το έχω μάθει. Βέβαια θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στο Υπουργείο. Γι' αυτό θα πάω την Παρασκευή. Να ξεδιαλύνουμε τις τελευταίες εξελίξεις. Μην ξεχνάμε τώρα ότι η εταιρεία, ο ανάδοχος, ο άκτορας κυρίως, έχει ανά την Ελλάδα τόσα έργα. Και τελευταία παρατηρούμε και ότι προσπαθεί να κερδίσει χρόνους και χρήματα, λες και ασχολείται μόνο με δικηγόρους και όχι με μηχανικούς αυτή η εταιρεία. Εν πάση περιπτώσει ελπίζω να βρούμε μια άκρη και αυτή τη φορά. Πάντως, κύριε Δαμόπουλε, εγώ δεν ξέρω αν ο ανάδοχος εργολάβος ουσιαστικά ασχολείται με δικηγόρους ή αν εκβιάζει την περιφέρεια ή αν εκβιάζει το Υπουργείο, γιατί διάφορα έχουν ακουστεί. Η περιφέρεια δεν μπορεί να την εκβιάσει. Όλο αυτό ο κύριος Καρπίδης τα είπε αυτά. Ο κύριος Καρπίδης τα είχε πει αυτά την προηγούμενη φορά. Τα θυμάστε κι εσείς, νομίζω, ότι δεν δεχόμαστε εκβιασμούς. Το Υπουργείο προσπαθεί να εκβιάσει, γιατί από εκεί προσπαθεί να βγάλει λεφτά. Εν πάση περιπτώσει όμως, να σας πω κάτι. Και στα δικαστήρια, ξέρετε. Βεβαίως. Και τώρα νομίζω. Να πάρει και 7 εκατομμύρια για το χρονικό διάστημα που καθόταν.
Νομίζω και τώρα ότι προχωράει και σε δεύτερο δικαστήριο ακριβώς η νέα αίτηση λύση σύμβασης. Θεωρεί ότι έχει λυθεί η σύμβασή του. Αληθεύει ότι, κύριε Δαμόπουλε, αληθεύει ότι η αίτηση που έκανε για λύση της σύμβασης δεν απαντήθηκε εντός 15 ημέρου όπως προβλέπεται και αυτός με αυτό το σκεπτικό ο εργολάβος θεωρεί ότι έχει λυθεί? Υπάρχει και ένα τέτοιο ζήτημα. Υπάρχει και ένα τέτοιο ζήτημα. Γιατί δεν απαντήθηκε? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να συζητήσουμε για τις ενέργειες. Αυτά θέλουμε να πάμε να λύσουμε τώρα. Αυτά θέλουμε να πάμε να λύσουμε. Και σας πληροφορώ και εγώ, ας πούμε, ότι είμαστε υπέρ της και ο Περιφερειάρχης προχθές που συζητήσαμε. Είμαστε υπέρ της άποψης ότι πρέπει να πάμε συνενετικά για να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα συνενετικά και με το Υπουργείο και με το, τον ανάδοχο. Έτσι. Αν τα δηλαδή έχουμε δίκια, ουσιαστικά δίκια. Κύριε Αδαμόπουλε, έχουμε δύο μέτωπα. Το ένα μέτωπο είναι το Υπουργείο και το άλλο είναι ο εργολάβος. Δηλαδή με δύο. Το Υπουργείο είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας, αλλά έχουμε και τις διαφορές μας από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Είναι η αρχή, έτσι. Είναι η προϊσταμένη αρχή. Αλλά έχουμε και τις διαφορές μας προφανώς. Αυτό καταλαβαίνω. Είπατε προηγουμένως ότι και μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων υπήρξε διαφωνία. Θέλω να σας πω ότι τηρώντας τον νόμο, οι δικοί μας υπηρεσιακοί παράγοντες είχαν μια διαφορετική άποψη. Είχαν άποψη ότι ίσως να πρέπει να τον κηρύξουμε έκτοτο. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα, γι' αυτό και μπαίνουμε σε λεπτομέρειες συζητήσεις. Ωραία, να σας πω και κάτι ακόμα τώρα. Ναι. Σε σχέση με το θέμα του φράγματος, έχουμε δύο δικαστικές αγωγές. Ναι. Δύο διαδικασίες δικαστικές. Έχουμε απανωτές αιτήσεις για λύση της σύμβασης από πλευράς αναδόχου εργολάβου. Έχουμε φοβερά προβλήματα στη συνεννόηση, αυτό καταλαβαίνω. Έχουμε στο σημείο, κυρία Λούσιου, να απαντάμε στον εργολάβο, οι υπηρεσίες μας, με 4-5 χαρτιά την ημέρα. Δηλαδή είναι τόσο συχνά τα χαρτιά που μας στέλνει. Έχει παραγίνει αυτό το κακό, αλλά βάσει όλων αυτών όμως. Γι' αυτό και θέλουμε έτσι να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και θα σας ενημερώσω και στη συνέχεια το τι έγινε, έτσι. Ας τα δούμε όμως πρώτα λεπτομεριακά. Βάσει όλων αυτών, να σας πω κάτι εγώ, βάσει όλων αυτών, πώς το βλέπετε το μέλλον του έργου? Από τη μία πλευρά θεωρώ ότι ο εργολάβος, εγώ προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι ο εργολάβος θέλει να το ολοκληρώσει. Όμως έχει και απαιτήσεις οι οποίες για μας είναι υπερβολικές, έτσι. Να σας πω όμως κάτι, κύριε Δαμόπουλε. Τόσο καιρό λέγαμε και ήταν νομίζω και αίτημα του ίδιου να γίνει μια συνάντηση, ή αν δεν ήταν αίτημα του εργολάβου στην τελική. Δεν μας έκανε εμάς εδώ στην Καστοριά ένα χαρτί, ας πούμε, για αυτό το λόγο. Εάν έκανε στο Υπουργείο. Όχι, πέρα από αυτό. Όταν ένα χρόνο πριν, όταν εξακολουθούσαμε να έχουμε τα προβλήματα, όταν είχαμε τα πρώτα προβλήματα, ναι, λέγαμε ότι θα πρέπει να γίνει μία σύσκεψη, και το είχατε πει και εσείς αυτό, ναι, μεταξύ του Υπουργείου, της Περιφέρειας, του Εργολάβου και φυσικά ίσως και της Βουλευτού, της τοπικής Βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς, της κυρίας Τελιγιονίδου. Αυτή η συνάντηση, γιατί δεν έγινε από συνάντηση τότε, αυτή η συνάντηση τότε δεν έγινε ποτέ. Και του Υπουργείου, θεωρώ ότι έγινε στο Υπουργείο, ότι έγινε στο Υπουργείο, δεν μας αφορούσε εμάς προσωπικά, ήταν θέμα για τα δικαστήρια τότε. Γι' αυτό και ξεκίνησε και το έργο, έτσι, και δούλευε καλά μέχρι τελευταία. Κύριε Δαμόπουλε, προφανώς και μας αφορούσε. Έκανε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι του έργου σε αυτό το προφανώς και μας αφορούσε αυτή η συνάντηση. Ναι, γιατί θέλω πρόκειται να πω, για το έργο. Δεν υπήρχε λόγος να βρίσκονται υπηρεσιακοί παράγοντες. Όχι υπηρεσιακοί παράγοντες, σε πολιτικό επίπεδο εννοώ. Σε πολιτικό εννοείται ότι μας αφορά, τώρα δεν το συζητάμε. Δεν μιλάω για τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Και να σας πω και κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση. Η κυρία Τελιγιορίδου δεν είχε ενημερωθεί για όλα αυτά. Την περασμένη Παρασκευή, πριν από 3-4 μέρες δηλαδή, ήταν φιλοξενούμενη εδώ στο δελτίο μας. Της θέσαμε το θέμα του φράγματος και είπε χαρακτηριστικά η κυρία Τελιγιορίδου ότι καλά θα είναι να μην διασπέρνονται φήμες. Και δήλωσε μάλιστα και άγνοια για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι, ομολογώ ότι τότε που παρακολούθησα και εγώ τη συνέντευξή της, έπεσα από τα σύννεφα ότι δεν το ήξερε.
Και μάλιστα αμέσως μετά με το που έκλεισε το τηλέφωνο της συνέντευξης, της πήρα τηλέφωνο και την ενημέρωσα προσωπικά. Δηλαδή, κύριε Αδαμόπουλε, αν δεν δημοσιοποιούσαμε εμείς το θέμα αυτό, ούτε η κυρία Τελιγιορίδου θα ήταν ενήμερη, ούτε ο κύριος Καρυπίδης θα ερχόταν για να κάνετε τη σύσκεψη. Γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι καινούριο. Οι εργασίες έχουν σταματήσει εδώ και 15 μέρες. Η αίτηση για την λύση της σύμβασης ήταν ακόμη νωρίτερα. Τι γίνεται? Λοιπόν, νομίζω ότι μέχρι εδώ, ας πούμε, καλά τα πήγαμε. Ναι, αλλά είναι εύλογα ερωτήματα, καταλαβαίνετε, κύριε Αδαμόπουλε. Πολύ καλά τα λέτε, θα τα λύσουμε όλα. Θα τα λύσετε όλα, μάλιστα. Βλέπουμε όμως ότι ειδικά το θέμα του φράγματος, ενώ μας έχετε πει πολλές φορές ότι θα λυθεί και θα προχωρήσει. Τι να κάνουμε, δεν δηλαδή, μένει. Μια ξεκινάει, μια σταματάει ο ανάδοχος, δεν είναι θέμα αυτό από τώρα. Έτσι. Κύριε Αδαμόπουλε, όμως, νομίζω ότι. Μην ξεχνάμε τώρα ότι από το 2013 ακόμη έχουμε αυτές τις διακοπές. Ακόμα ο κύριος Μαρούλης Ιωνίου χρωστάει. Είναι στα δικαστήρια με τους υπαλλήλους που δεν δούλευαν. Και τι έγινε και τότε στο κάτω-κάτω? Να μην γυρίσουμε πίσω, δεν θέλω να γυρνάω πίσω. Τώρα εδώ είστε 3,5 χρόνια στην Περιφερειακή Αρχή, κύριε Αδαμόπουλε. Να σας κάνω και μία πρόβλεψη. Θα τραβήξει πολύ αυτή η κολόνια. Δεν είναι εύκολο να ολοκληρωθεί το φράγμα έτσι εύκολα όταν ο ανάδοχος έχει τέτοιες απαιτήσεις. Αλλά κάνουμε το αδύνατο δυνατόν, γιατί είναι ένα έργο που το θέλουμε. Θεωρώ, και σας είπα και πριν, ότι το θέλει και ο ανάδοχος. Το θέλει και ο ανάδοχος. Δεν θέλει να φύγει από μέσα. Γι' αυτό και προσπαθεί... Κάπου όμως, δηλαδή, να βρούμε μια χρυσή τομή με τις απαιτήσεις τις δικές του. Γι' αυτό θέλω να πάω τώρα να ξεδιαλύνω την κατάσταση. Γιατί ξέρετε ότι... Αλλά έχει, περιφερειάρχης έχει... Μέχρι να λυθεί αυτό το πρόβλημα θα πιάσουν τα χιόνια... Οι εργασίες δεν θα μπορούν ούτως ή άλλως εκ των πραγμάτων να συνεχιστούν. Πάμε πάλι καλή άνοιξη. Αν ένα ακόμα τέτοιο ζήτημα προκύψει μπροστά μας, όχι το τέλος του 18, ούτε το τέλος του 28 δεν θα ολοκληρωθεί το έργο. Στο τέλος του 18 ίσως έχει δίκιο ο ανάδοχος ότι μπορεί να μην προλαβαίνει. Ίσως έχει δίκιο. Και αυτό θα το συζητήσουμε. Μάλιστα. Ένα ζήτημα αυτό. Τώρα να πάμε στο άλλο μεγάλο ζήτημα. Ελπίζω να μας σας διαφώτισα και να σας διαφωτίσω και σε μας περιγράψατε την κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε και ικανοποιημένοι, κύριε Αδαμόπουλε. Όπως φαντάζομαι ότι και εσείς δεν είστε ικανοποιημένος. Είναι πραγματικά παράλογο. Είμαι ικανοποιημένος εάν τα βρούμε με τον εργολάβο, αν τα βρει και το Υπουργείο με τον εργολάβο. Το θέμα της μελέτης, κύριε Αδαμόπουλε. Το θέμα της μελέτης είναι ακόμα αιωρούμενο. Και αυτό θα γίνει συζήτηση. Και αυτό τώρα γιατί προέκυψε? Είναι πάλι κάποια υπάλληλος... Όχι, απλά δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Τι που κολλάει όμως, κύριε Αδαμόπουλε? Δεν μπορεί τώρα πέντε χρόνια να έχουμε μία μελέτη σε ένα ζητάρι. Εμένα προσωπικά, όταν είχα πάει τον Απρίλιο και τον Μάρτιο, μου είπαν μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε ανάδοχο. Δεν έχουμε, δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί. Δεν το διερευνήσατε να βρείτε το γιατί, δηλαδή που κολλάει, για να μπορέσουμε να το ξεκολλήσουμε, όχι για κάποιον άλλο λόγο? Το μόνιμο πρόβλημα ότι δεν έχουν χρόνο οι υπάλληλοι του Υπουργείου ή δεν βρίσκονται γιατί έχουν άλλες υποχρεώσεις. Τώρα το έχουμε ξαναπεί, κύριε Αδαμόπουλε, είναι δυνατόν να εξαρτώμαστε από έναν και δύο υπαλλήλους αν θα βρουν χρόνο για να εξετάσουν ένα τόσο σημαντικό θέμα? Αυτά τα έχουμε πει, τα έχω πει πολλές φορές. Τα έχω πει και με τον Υπουργό, στον ίδιο τον Υπουργό, όταν είχε έρθει. Ο Υπουργό, τι λέει ο Υπουργό σε αυτό το ζήτημα πάνω? Εγώ ειλικρινά, όταν είχε έρθει εδώ ο κύριος Αποστόλου και του το ανέφερα, έπεσα από τα σύννεφα γιατί δεν είχε ιδέα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μάλιστα. Με την κυρία Τελιγιορίδου. Με την κυρία Τελιγιορίδου. Ο Σίμης είναι ο πιο αρμόδιος εκεί, ο Γενικός Γραμματέας. Αύριο θα μου πει και αυτό τι γίνεται. Με την κυρία Τελιγιορίδου το συζητήσατε καθόλου αυτό το θέμα για να πιέσει και αυτή από την πλευρά της στο Υπουργείο? Η κυρία Τελιγιορίδου. Το ξέρει αυτό το θέμα, το ξέρει η κυρία Τελιγιορίδου? Να το πάρουμε από εκεί, γιατί. Βεβαίως. Η κυρία Τελιγιορίδου μου ζήτησε μάλιστα, αν πάμε στο Υπουργείο, να έρθει και αυτή. Μάλιστα. Να παρευρίσκεται εκεί. Αν πάτε στο Υπουργείο, λέει, να έρθει και αυτή. Την Παρασκευή. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Αδαμόπουλε, αντιλαμβάνεστε πώς ακούγονται όλα αυτά στον κόσμο. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω τι κάνουν οι τηλεθεατές μας αυτή τη στιγμή, αλλά. Δεν θέλω να πω τίποτα για τις βουλευτίνες μας. Εντάξει, δεν.
Όχι, δεν τίθεται θέμα βουλευτήνων. Θέματα κατά. Η Γιορίδου μπορεί να βάλει το χεράκι. Θέμα καταστάσεων θίγουμε, ζήτημα καταστάσεων θίγουμε, οι οποίες είναι τουλάχιστον απαράδεκτες. Θεωρώ ότι μπορεί να βάλει το χεράκι, κύριε Δέλη Γιορίδου. Η Γιορίδου είναι και δραστήρια είναι και ξέρει και πού να. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Τώρα να έρθουμε και στο άλλο μεγάλο ζήτημα, κύριε Δαμόπουλε, το θέμα του φυσικού αερίου. Ένα ζήτημα που η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η Περιφερειακή Αρχή, η δική σας το κρατάει υψηλά σημαία, θα λέγαμε, όλης αυτής της θητείας σας. Παρ' όλα αυτά τα νέα που παίρνουμε δεν είναι ευχάριστα, είναι μάλλον δυσάρεστα, γιατί αν μη τι άλλο βλέπουμε ότι στο διάστημα το οποίο μας είχατε πει εξ αρχής ότι θα είναι στην περίοδο δηλαδή 2018-2023, δεν είναι ενταγμένο το έργο το δικό μας μέσα σε αυτό. Δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί. Πολλά ακούμε. Από εκεί και πέρα, αυτά που ακούμε, κύριε Δαμόπουλε, δεν ξέρουμε τι πρέπει να πιστέψουμε, γιατί πολλά έχουμε ακούσει γενικότερα κατά καιρούς, τα οποία δεν έχουν αποδειχθεί πραγματικά. Ναι. Κοιτάξτε, τώρα έχετε ακούσει πολλές συνεντεύξεις και του Περιφερειάρχη τις τελευταίες μέρες. Εγώ θέλω να σας πάω καταρχήν μερικούς μήνες πριν, όταν η ΔΕΔΑ, καταρχήν σε μια σύσκεψη στο γραφείο του Περιφερειάρχη που είχα την τύχη να βρίσκομαι εκεί και να δω με κάθε λεπτομέρεια το πλάνο της, είχε διαβεβαιώσει τότε η ΔΕΔΑ, έτσι, είχαμε διαβεβαίωση της ΔΕΔΑ ότι η πόλη της Καστοριάς, το Άργος, το Μανιάκι και τα Γρεβενά τότε θα μπουν στο πλάνο για να γίνουν τα δίκτυα στη δεύτερη φάση. Και το είχαμε πει και είχε βγάλει ανακοίνωση και η ΔΕΔΑ. Και άμα κοιτάξετε και στα blogs που είχαν κυκλοφορήσει. Η β' φάση αυτή αφορούσε την περίοδο 2018-2023, ναι, έτσι δεν είναι. Είχε σε δύο φάσεις τις πόλεις της ανά την Ελλάδα που θα έπρεπε να κάνουν δίκτυο. Σε δύο φάσεις. Λοιπόν, θεωρώ ότι έκανε ένα επικοινωνιακό λάθος η ΔΕΔΑ, βγάζοντας στην δημοσιότητα την πρώτη φάση μόνο. Ναι, αλλά εκεί μην ξεχνάμε, εκεί έχει εξασφαλιστεί η δανειοδότηση. Χρηματοδοτήθηκε μόνο για την πρώτη φάση. Ακριβώς. Μέχρι τώρα. Άρα δεν ξέρουμε πού είναι η δεύτερη φάση, αν υπάρχει αυτή η δεύτερη φάση, εάν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση. Έχουμε τη διαβεβαίωση της ΔΕΔΑ. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι έστειλε επιστολές ΔΕΔΑ στον Περιφερειάρχη για το ότι θα χρειαστούν 12,5 εκατομμύρια ακόμα για να ολοκληρωθεί. Άρα έχει η ΔΕΔΑ το ποσό που πρέπει στο μυαλό της μετρήσεις που έχει. Η μελέτη βιωσιμότητας του έργου έχει ολοκληρωθεί, κύριε Δαμόπουλε. Για να λέει η ΔΕΔΑ ότι χρειάζονται τόσα χρήματα, αλλά θα μας δώσετε και 12,5 από την περιφέρεια, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει ολοκληρωθεί. Γιατί δεν μας τη δίνουν να τη δούμε κι εμείς. Λοιπόν, γιατί δεν μας τη δίνουν να τη δούμε κι εμείς και να πούμε ότι ναι, το έργο είναι βιώσιμο και ότι έχουμε αρκετές πιθανότητες να το προχωρήσουμε. Δεν νομίζω να έχει βγάλει μια τέτοια μελέτη για τις υπόλοιπες πόλεις. Δεν λέω να μας τη δώσει εμάς, κύριε Αδαμόπουλε. Σε εσάς δεν πρέπει να τη δώσει. Εμάς μας αρκεί το ότι ζητάει από εμάς 12,5 εκατομμύρια. Και να σας πω κάτι. Πριν από αρκετό καιρό, πριν από κανένα αρκετό ένα μήνα, δυο, ο Περιφερειάρχης είχε πει ότι θα δώσουμε από το δικό μας, από το ΠΕΠΕ, 12,5 εκατομμύρια. Όμως, ακόμα και σε αυτό έκανε ενέργειες και θα τα πάρουμε τα 12,5 από τα τομεακά του Υπουργείου. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, έτσι. Ναι, δεν συμφωνώ. Προφανώς, κύριε Αδαμόπουλε, αλλά ξέρετε κάτι, αυτά τα χρήματα θα πρέπει να προχωρήσει πρώτα η όλη διαδικασία για να πούμε ότι θα χρειαστούν κιόλας. Γιατί αν δεν προχωρήσει, δεν θα χρειαστούν. Οπότε μηδέν κόστος. Σε εύλογο χρονικό διάστημα, γιατί η ΔΕΔΑ επιβεβαιώνει πλέον ότι οι εργασίες κιόλας θα αρχίσουν αρχές του 19, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα βγάλει το δελτίο τύπου και για τη δικιά μας περιοχή. Εσείς, κύριε Αδαμόπουλε, είστε πεπισμένος. Σας λέω ότι έχω πει και στο πρόσφατο παρελθόν εγώ ότι αν δεν δω ορισμένα πράγματα από αυτά που ανακοινώθηκαν και διακηρύχθηκαν και από τον Πρωθυπουργό, εγώ θα είμαι αυτός που θα αντιδράσει πρώτος. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό.
Εσείς, κύριε Δαμόπουλε, όμως πιστεύετε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο? Προφανώς για να λέτε αυτό που είπατε προηγουμένως έχετε τις επιφυλάξεις σας, αυτό αντιλαμβάνομαι. Όχι, οι επιφυλάξεις μου μετά και τις πρόσφατες επιστολές της ΔΕΔΑ έχουν ελαχιστοποιηθεί. Όμως είμαι... Όπως καλά είναι καμιά φορά να... ότι θα γίνει, 99%, 99% σίγουρος. Σίγουρος. Να μην πέσουμε στο 1% μόνο, κύριε Δαμόπουλε, γιατί αντιλαμβάνεστε τι θα σημαίνει αυτό. Μιλάμε για ποια για τι χρονική περίοδο? Θεωρώ ότι όπως λέει και η ΔΕΔΑ θα αρχίσουν, αν όχι αρχές του 19, σίγουρα μέσα στο 19 θα αρχίσουν οι εργασίες. Μάλιστα. Αυτό για να τα δούμε όλα αυτά, βέβαια, κύριε Δαμόπουλε, για να εξηγήσουμε λίγο και τις διαδικασίες, σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναπάει η ΔΕΔΑ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να ξαναζητήσει δανειοδότηση και μετά να πούμε ότι όλα μπορούν να προχωρήσουν, έτσι δεν είναι, για να είμαστε 100%. Και να περιμένουμε και εμείς την ανακοίνωση της ΔΕΔΑ για την περιοχή μας. Μάλιστα. Ένα τελευταίο θέμα που θέλω να θίξουμε, κύριε Δαμόπουλε, είναι και αυτό του φορέα διαχείρισης. Ποια είναι η άποψή σας? Με το φορέα διαχείρισης, κοιτάξτε να δείτε. Υπήρχε ο φορέας διαχείρισης της Καστοριάς, το θυμάστε. Το 2013 καταργήθηκε με νόμο. Όχι, δεν υπήρχε. Επί της ουσίας, κύριε Δαμόπουλε, δεν υπήρχε. Δεν λειτουργήσε ποτέ. Δεν συγκροτήθηκε ποτέ. Καν. Ναι, ναι. Γι' αυτό και δεν μπαίνω στη διαδικασία να πω, ας πούμε, ότι κοιτάξτε, είχαμε το φορέα και τον καταργήσαμε και τον κάναμε. Όχι, αλλά δημιουργήσαμε μια επιτροπή, η οποία κατά κοινή ομολογία... Το 2015 και ξέρετε, με δικές μας ενέργειες, ας πούμε, οι αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης ήρθαν στη διεύθυνση περιβάλλοντος. Έτσι. Και πάνω εκεί συστήσαμε και μια επιτροπή. Για να μην κάνουμε ό,τι θέλουμε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Θέλαμε και τους επιστήμονες, θέλαμε και όλα και την γνώμη των επιστημόνων. Οτιδήποτε πρέπει να γίνεται στη λίμνη, πρέπει να έχει έτσι από αρμόδιους μια γνωμοδότηση. Αυτή η επιτροπή λοιπόν, που αποτελείται από 13 άτομα, ολοκληρώθηκε, είχε, αν θυμάστε, είχαμε μια έλλειψη τον υπεύθυνο του Υπουργείου. Και τότε ο Περιφερειάρχης με μια σκληρή επιστολή προς το Υπουργείο είχε πει ότι άμα δεν μας δώσετε όνομα υπεύθυνο για την Επιτροπή θα τη λειτουργήσουμε χωρίς εσάς. Το θυμάστε αυτό, πρέπει βεβαίως, να βεβαίως, θυμόμαστε. Και έτσι λειτουργεί μέχρι τώρα το Τμήμα Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, σαν με τις αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης. Και τα αποτελέσματα από ό,τι είδαμε τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ποιότητα των... Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Έρχεται όμως τώρα το Υπουργείο να καταργήσει... Και προσπαθεί να κάνει μερικούς φορείς διαχείρισης οι οποίοι δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το πλάνο. Να σας πω τι λέμε εμείς. Εμείς, ο στόχος το δικός μας είναι να κυνηγήσουμε και θα το κυνηγήσουμε άμεσα. Η λίμνη της Καστοριάς, επειδή είναι αστική, είναι οι δύο λίμνες της Ελλάδος, των Ιωαννίνων και η δικιά μας, οι αστικές λίμνες. Η λίμνη Ιωαννίνων έχει τον δικό της φορέα διαχείρισης. Και τον διατηρεί. Πρέπει και η λίμνη της Καστοριάς να έχει τον φορέα διαχείρισης, γιατί δεν έχει καμία σχέση με μη αστικές λίμνες. Και γιατί η αντιμετώπιση αυτής της λίμνης είναι ξεχωριστή. Λοιπόν, εσείς λέτε δηλαδή να συγκροτηθεί ένας φορέας μόνο για τη λίμνη της Καστοριάς? Μόνο για τη λίμνη της Καστοριάς, και αυτό προσπαθούμε, αυτό έχει στο μυαλό του και ο Περιφερειάρχης. Αύριο μάλιστα. Γιατί η κυρία Τελιγιορίδου είπε ότι με αυτό τον νέο νόμο που θα περάσει θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό? Ναι, να σας πω. Αύριο το απόγευμα ο Περιφερειάρχης έχει μια συνάντηση με τον αναπληρωτή του Υπουργού, τον κύριο Φάμελο, για ένα άλλο θέμα και θα αναφερθεί και σε αυτό το κομμάτι για το φορέα διαχείρισης. Ωραία. Από εκεί και πέρα θα κανονίσουμε να κάνουμε και μια σύσκεψη αποκλειστικά για το φορέα διαχείρισης, στο Υπουργείο και πολύ πιθανόν να καλέσουμε και τον Υπουργό να έρθει εδώ στην Κοζάνη ή στην Καστοριά, καλύτερα στην Καστοριά, για αυτήν την σύσκεψη. Πρέπει να τεθούν τα θέματα όπως έχουν. Πρέπει να αποστασιοποιηθεί η λίμνη της Καστοριάς από τον υπόλοιπο φορέα διαχείρισης.
και κανονικά οι υπόλοιπες δήμες της Δυτικής Μακεδονίας να έχουν ένα ξεχωριστό φορέα διαχείρισης. Εσείς συμφωνείτε με το αν ιδρυθεί αυτός ο φορέας όσο έχει όπως προτείνεται δηλαδή από το Υπουργείο. Θα είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι με την Επιτροπή που έχουμε τώρα εδώ? Επειδή η Επιτροπή αυτή λειτουργούσε όπως θα λειτουργούσε ένας φορέας, θεωρώ ότι θα λειτουργεί το ίδιο καλά ένας τέτοιος φορέας, εάν είναι εδώ στην Καστοριά και ασχολείται με τη λίμνη τη δικιά μας. Μόνο για την Καστοριά, γιατί, λέτε. Γιατί αυτή η Επιτροπή ασχολούνταν με τη λίμνη τη δικιά μας. Σε άλλη περίπτωση... Και άλλες τόσες λίμνες γύρω-γύρω, ολόκληρη δική Μακεδονία και ο Βόρειας και όλο το κομμάτι αυτό, θα είναι δύσκολο. Ίσως να χάσουμε πολλά πράγματα μετά στη λίμνη. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, κύριε Δαμόπουλε, για το πολυμηχάνημα. Εκεί έχουμε επιτέλους μια θετική, νομίζω, εξέλιξη. Ναι. Πείτε μας σε τι στάδιο βρισκόμαστε και πότε. Έχουμε ανάδοχο. Πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή χθες, προχθές την Τρίτη, και το καταστατικό αυτό της επιστολής, της Επιτροπής. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα, γιατί αύριο θα ανοίξουν και η οικονομική προσφορά του αναδόχου αυτού. Θα το περάσουμε και αυτό από η Οικονομική Επιτροπή για να υπογράψουμε επιτέλους την σύμβαση να έχουμε το πολυμηχάνημα. Μάλιστα. Κύριε Δαμόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ, ευχηθούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.